ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκδήλωση, που είναι μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, που μας φιλοξενεί και σε αυτόν τον εξαιρετικό πραγματικά χώρο. Ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης είναι «Οι βιβλιοθήκες ως χώροι μάθησης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το παράδειγμα των δημιουργικών εργασιών του Γενικού Λυκείου». Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί το πρώτο βήμα μιας πρωτοβουλίας που έχει να κάνει με την συνεργασία, την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων και των βιβλιοθηκών. Θα ήθελα μάλιστα να ανακοινώσω ότι σήμερα στο site του ΙΕΠ έχει ήδη αναρτηθεί πρόσκληση προς τα σχολεία τα οποία θέλουν να συμμετέχουν στο δεύτερο βήμα της πρωτοβουλίας μας, συνεργασία δηλαδή συγκεκριμένη σχολείων με βιβλιοθήκες που έχουν και εκείνες τις εκδηλώσεις του ενδιαφέρον τους από όλη την Ελλάδα. Οι βιβλιοθήκες που συμμετέχουν είναι από όλη την Ελλάδα στην κυριολεκσία, αναφέρω από την Ελευθερούπολη, τις Σέρες, το Κηλική, τη Βέρεια, την Κόρτσα, την Άφπακτο, το Ρέθυμνο, τη Σπάρτη, τη Χίο. Και από την Αθήνα έχουμε την Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ηρακλείου Αττικής, της Καλλιθέας και φυσικά την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τη Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Επομένως, όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μπείτε στο site του ΙΕΠ και να δείτε λεπτομέρειες και να μας συνδράμετε σε αυτή την πρωτοβουλία. Δεν θα σας κουράσω άλλο με εισαγωγή. Θα παρακαλέσω τον κύριο Τσιμπόγλου, τον Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, να μας κάνει ένα καλωσόρισμα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καινούριο σπίτι της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Για την ακρίβεια ακόμα δεν έχουμε φέρει καν βιβλία. Αλλά σε λίγο θα αρχίσουμε. Καλωσορίσατε λοιπόν στο καινούργιο σπίτι της Εθνικής Βιβλιοθήκης, σε ένα χώρο που θέλουμε να τον κάνουμε φιλόξενο, ανοιχτό. Γι' αυτό έχουμε και μια ανοιχτή βιβλιοθήκη, το δανειστικό τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, που απευθύνεται στο κοινό γενικά. Από μικρά παιδιά της προσχολικής ηλικίας μέχρι και μεγάλα παιδιά υπερεωνόπιτους. Το λέμε αυτό γιατί ανοίγουμε καινούργιες υπηρεσίες που δεν τις είχαμε και προσπαθούμε ταυτόχρονα να οργανώσουμε τις αδρανούσες ή αδρανείς υπηρεσίες που θα έπρεπε ως Εθνική Βιβλιοθήκη να είχαμε τόσα χρόνια και αυτό με ένα αίσθημα συνειδητής αυτοκριτικής ή αν θέλετε αναγνώρισης της Αθήνας μας. Καλώς ήρθατε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε με διάφορες αφορμές, με διάφορες διαστάσεις της αποστολής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, αλλά ας ξεκινήσουμε να δούμε στην ουσία σήμερα και να μην μακρηγορήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεόδωρη. Ευχαριστώ, κύριε Τσιμπόγλου, και να καλέσω και τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τον καθηγητή Γεράσιμο Κουζέλη, να μας ευθύνεστε. Πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω όλες και όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Πρόκειται για μια εκδήλωση της οποίας η ουσία και το περιεχόμενο νομίζω ότι είναι πολύ ευρύτερο και πολύ βαθύτερο από ό,τι θα προλάβουμε σήμερα να προεδιάσουμε. Και αυτό αφορά και τα δύο σκέλη, δηλαδή αφορά και τη βιβλιοθήκη και τις δημιουργικές εργασίες, που όπως ξέρετε η εκπαιδευτική είναι κάτι που εισάγεται, όπως λένε, μετεπιτάσσεως, με πολύ μεγάλη έμφαση, καθυστερημένα, αλλά θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη παρέμβαση στα εκπαιδευτικά και στην αναμόρφωση του λυκείου. Και είναι ευκαιρία να μπορεί κανείς πράγματι να ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία είναι ή θα μπορούσε δυνάμει να είναι η ψυχή όλου αυτού του πράγματος, των δημιουργικών εργασιών, που είναι η δουλειά που θα μπορούσαν προοπτικά όταν όλα πάνε καλά σε αυτή τη χώρα, κάποτε θα πάνε όλα καλά σε αυτή τη χώρα, να μπορούν οι μαθητές και οι μαθήτρες να δουλεύουν σε ένα χώρο με βιβλία, έστω και αν λέγεται βιβλιοθήκη, λέγεται εργαστήριο ή οτιδήποτε παρεμφερές. Είναι ο παράδεισος. Θα μπορούσαμε δηλαδή κάποια στιγμή να προσφέρουμε, ο Αλαμπόρχες παράδεισος εννοώ, να προσφέρουμε αυτό το παράδεισο σε όλα τα παιδιά της Ελλάδας, να μπορούν να δουλέψουν με τα βιβλία γύρω τους. Το γεγονός, χαίρομαι πάρα πολύ που χαιρέτησε πρώτος ο Γενικός Διευθυντής της εξαιρετικής αυτής της βιβλιοθήκης, το γεγονός ότι αυτό είναι ανοιχτό εδώ, ότι αυτός ο χώρος είναι ανοιχτός πράγματι για τα παιδιά και μπορούν να έρθουν να δουλέψουν ήδη τώρα. Το λέω επιμένοντας σε κάτι που υπερνόησε, αλλά δεν ήταν σαφές, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
έτυχε να έρθω σε αυτό το χώρο μόλις άνοιξε. Ήμουν ένας από τους πρώτους που τους δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουν σε αυτό το χώρο πριν μάλιστα έρθει η ομάδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Είναι ένα εξαιρετικό, είναι ένα κόσμημα πράγματι, αλλά θα γίνει κόσμημα όταν θα αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε. Και το λέω από τη δικιά μας την πλευρά και εμείς θα ερχόμαστε, κύριε Τσιμπόδου, εδώ. Θα έρχεται και ο εκπαιδευτικός κόσμος στην Εθνική Βιβλιοθήκη και θα φροντίσουμε γι' αυτό. Θέλω όμως, θα μας μείνει κουβέντα μετά, δεν θέλω να προχωρήσω χωρίς λόγο, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Γεωργία Φέρμα. Η Γεωργία Φέρμα είναι τούτη εδώ. Βλέπετε υπό ποιες συνθήκες πηγαίνει παντού, η οποία πήρε πράγματι τη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την παλιά αλλά πράγματι ανανεωμένη βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μία από τις μεγαλύτερες εξειδικευμένες βιβλιοθήκες της χώρας, εξαιρετικά οργανωμένη και την έκανε και αυτή παρόλο που είναι απομακρυσμένη, δύσκολα πάει κανείς. Φωνάζω συνήθως και γι' αυτό δεν θέλω το μικρόφωνο πολύ κοντά, με συγχωρείτε γι' αυτό. Την έκανε έναν οργανισμό και απλώς ζωντανό, ο οποίος σκίζει. Έχει κάνει εκδηλώσεις, έχει προσφέρει υπηρεσίες βιβλιογραφικές στους πάντες, ξαναβγαίνει το περιοδικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής από τη βιβλιοθήκη και την ευχαριστώ ειλικρινέστατα για αυτή τη δουλειά που έχει γίνει. Επομένως, της χρωστάμε όλα όσα θα ακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήταν υποχρέωσή μου όταν ανέλαβα να κάνω κάτι για το καθήκημα. Λοιπόν, θα περάσουμε στο κυρίως μέρος της εκδήλωσης. Πριν προσκαλέσω τον κύριο Χρήστο Θεοδόρου που θα μας κάνει την πρώτη εισήγηση που την κεντρική εισήγηση της σημερινής ομιλίας, καθηγητή από το τμήμα αρχαιονομίας, βιβλιοτικονομίας και μουσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον άγνωστο καλλιτέχνη που μας συνόδευσε κατά τη διάρκεια της αναγωγής μας σε αυτή την αίθουσα. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος ήταν, αλλά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι το γνωρίζω, αλλά εντάξει. Λοιπόν, κύριε Παπαθεοδόρου, έχετε τα λόγια.